πληρώσει μία, θα πληρώσει τον κύριο Κασπαρή. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο, χωρίς να διακομωθείτε καμία πρόθεση. Το αυτοκινητάκι του Δήμου έρχεται, είναι ηλεκτροκίνητο, θα δημοπρατηθεί, θα το πάρει ένας άνθρωπος και θα λειτουργεί όπως το καρότσι, με κάποια αντιληστία αντίστοιχη με το τον άνθρωπο με τα θέματα. Θα πληρώσει το ηλεκτροκίνητο, θα περνάω το κινητό μου, μία ώρα το πρωί. Μία ώρα το πρωί, δεν το περνάω. Πώς θα παρκάρουν αυτοκίνητα για να ξεπορτώσουν οι πάνω στο αυτοκίνητάκι, θα πάρει ο χώρος. Του αλλοκατέβαλα του να βάλει σπάρκι, σπάρκι πουθενά. Υπάρχει από κάτω εμπειρίκο που κάποτε το δώσανε για πάρκι και κάτι έγινε εκεί πέρα με το Δήμο, ποιος ήταν ο Δήμαρχος και το πεις. Όταν δεν υπάρχει πάρκι, ποιον να γράψει. Εδώ είμαστε εξήλας και αυτοί που έρχονται από όσο έρχονται 1800. Πού θα πάνε αυτοί. Θα γίνει φέτος μάλλον. Πού θα γίνει. Λοιπόν, όσο λένε για το ταξί. Τώρα καλώς κακώς οι άνθρωποι περνάνε από εδώ. Δεν υπάρχει χώρο για πάρκι, όλα τελειώνει. Ποια αστυνομία. Πέρυσι λέω και λέω άνθρωπος έχω έναν εδώ και μας έχουν έναν. Πού να βγει. Γιατί δεν πέφτει το χρυσοκοπή, δεν έρθουν πέντε άτομα δέκα. Τη σκάφη και όλα τα νησιά γιατί έχουν αστυνομία. Δηλαδή στην άλλη μια δεν έχουμε αστυνομία. Για το πάρκι. Τι να κάνει αυτό. Για το πάρκι δεν έχει. Φαντάζομαι να χρειαστεί τίποτα. Όλο και κάνετε εορτέ ή οποιοδήποτε εδώ πέρα από την πλατεία, εμεί αλλάζουμε κατευθείαν και δεν σωστούμε καθόλου. Τώρα, αν περνάμε από εκεί εμεί, δεν φταίμε εμεί αν γίνεται πάρκινγκ εδώ πέρα. Εμεί καλά τα ξέρουμε καλά εδώ πέρα. Εμεί καλά τα ξέρουμε καλά εδώ πέρα. Και δεν κάναμε ποτέ κατάρτιση τη αγορά. Ποτέ δεν κάναμε ταξίδι να πάει κάτω χωρί άδεια. Το δήμαρχο είναι εδώ πέρα. Όποτε χρειαστεί ταξίδι να πάει κάτω, το νομάδι πάντα. Δηλαδή, αυθαίρετα το πάντο λε. Και δεν είμαστε παράνομοι γιατί από το 2003 έχουμε άδεια και περνάμε στο σημείο. 15 άτομα της πρώτης και 15 άτομα ψηφίσατε. Εγώ θεωρώ ότι το ταξί κάνει την πιο λίγη ζημιά. Γιατί περνάει ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει ούτε μαγαζιά ούτε τίποτα. Και όταν κάνετε δεν παρθέτουσε απόφαση. Η τελική απόφαση θα παρθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εισηγήθηκαν όλοι οι επιχειρηματίες, ή τουλάχιστον όσοι ήταν ως υπαρίστατο, γιατί ο καθένας με τις δικές του απόψεις. Με λίγα λόγια, ο καθένας θα βγει ένα αστυνόμο δίπλα του για να, κάνει, για να μπορέσει να εφαρμόσει τον νόμο. Υπάρχουν διαφωνίες και αρκετά ακραίες θέσεις, γιατί είναι κακομαθημένοι όλοι. Φυστάμενη η Δημοτική Αρχή τους είχε συνηθίσει σε μια ελαστική χρήση της αγοράς και έτσι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν συνήθειες και οι επαγγελματίες, αλλά πολύ περισσότερο και οι κάτοικοι, οι οποίοι για πολύ πολύ απλούς λόγους που παλάνε τα καταγήκους ό,τι ώρα νομίζει κανείς μέσα στο χώρο που κινούνται τουρίστες, κινούνται μαθητές, παιδάκια που σχολάνε από το σχολείο και σε απόλυτα εκείνες ώρες. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έχουμε και έστω και αυτή τη λίγη αυξημένη κίνηση. Με λίγα λόγια, αυτό που εγώ με έκανε να έρθω ήταν ότι θέλουμε ή δεν θέλουμε να σώσουμε αυτή την πόλη ή θέλουμε να πλουτίσουμε περισσότερο. Εγώ αποκόμισα ότι δεν νοιάστηκε κανείς για την πόλη αυτή, άλλωστε φαίνεται και από την εικόνα που έχουν και τα περισσότερα μαγαζιά, αλλά μόνο για το πώς θα εξυπηρετηθεί το κάθε κατάστημα ξεχωριστά. Η αγορά αποτελεί το κόσμημα της Άμμου. Δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να το καταστρέψουμε και να μην αφήσουμε κάτι παρά τα καταθήκη στα παιδιά μας.